πριν από λίγο καταθέσαμε και εμείς στεφάνι στο μνημείο των εκπαιδευτών αγωνιστών πίσω από τα κάστρα. Και σήμερα εδώ σαν να είσαι με το Κομμουνιστικό Κόμμα, θυμάμαι τη μέρα αυτή, στη μνήμη των αγωνιστών, όσοι πέρασαν από αυτό το κάτεργο εδώ, την παλιά ασφάλεια της Θεσσαλονίκης, όσοι βασανίστηκαν, όσοι φυλακίστηκαν, όσοι εκτελήθηκαν, όσοι εκτελέστηκαν, θυμάμαι και δεν ξεχνάμε την αποφράδα να πω εκείνη η μέρα και τους αγωνιστές που δώσανε τη ζωή τους για να ξεκινήσουν καλύτερη μέρα στον τόπο. Πάρα πολλά μέλη μας που αγωνίστηκαν στη διάρκεια τη χρονική 1940-1949 μετέπειτα βρέθηκαν στις εξορίες, όχι μόνο με τη δικτατορία αλλά και με τις μεταβαρκιζιανές κυβερνήσεις. Βρισκόμαστε εδώ και εγώ ήμουν προ λίγου στο εκτελεστήριο των Μνημείων των Σοκαιών μαζί με το ΚΚΕ να τιμήσουμε τους αγωνιστές μας. Ποιο είναι το μήνυμα της σημερινής ημέρας, 54 χρόνια? Να μην ξεχάσουμε την ιστορία η οποία δυστυχώς γίνεται πολύ σοβαρή προσπάθεια να την παραχαράξουμε. Αφού με κρατήσανε κανένα δύο ώρες στο τμήμα των Αμπελοκήπων, το αστυνομικό, με μεταφέρανε εδώ. Μαζί με άλλους αγωνιστές, τον Χρήστο το Ράφτη που ήταν δήμαρχος από τον Κούπο, τον Άγγελο τον Κατσαρό, αδερφός μου ήταν αυτός, μας φέραν εδώ. Εδώ υπήρξε μια μεγάλη συμφόρηση όμως, γιατί καθότι ήταν το κέντρο κράτησης των κομμουνιστών, τους φέρνανε σωριδών εδώ πέρα. Το απόγευμα κάποιες ομάδες μας πήρανε και μας μεταφέραν αλλού. Εμένα με πήγανε στο μεταγωγό, στη Φιλή που ήταν τότε. Εκεί καθίσαμε 2-3 μέρες, μετά από εκεί μας πήγανε στο Γεντίκουλε, μας κράτησαν άλλες 2-3 μέρες και μετά μας φορτώσανε στο αρματαγωγό και μας πήγανε στη Γιούρα. Ωραία. Αυτό το κτίριο, σε αυτό το κτίριο γινόντουσαν βασανισμοί? Και πού δεν γινόταν βασανισμοί? Δεν μιλάω για την πρώτη μέρα, τις πρώτες μέρες. Λίγα ήταν τα τμήματα, η αλήθεια είναι αυτή, λίγα ήταν τα αστυνομικά τμήματα που βασάνισαν τον κόσμο. Κυρίως του Ευόσμου το αστυνομικό τμήμα ήταν δολοφονικό. Όλους τους κρατούμενους, τους κομμουνιστές που συλλάβανε στον Ευόσμο και στο Κορδελιό, μας τους φέρανε σε φορεία. Στο καράβι που μας πήγε στη Γιούρα, μας το φέραμε σε φορεία. Και ένα μήνυμα για τη σημερινή ημέρα, μέσω πανδημίας, 54 χρόνια μετά. Ένα μήνυμα, τιμούμε τους νεκρούς, τιμούμε τους αγωνιστές, όσους βασανίστηκαν, φυλακίστηκαν, εξορίστηκαν και θα τους τιμούμε για πάντα. Η μεγαλύτερη τιμή βέβαια είναι να παλεύεις για τη δημοκρατία, για τα ιδανικά που όλοι οι αγωνιστές της περίοδου της δικτατορίας δώσανε τον εαυτό τους και τη ζωή τους κάποιοι για αυτά τα ιδανικά. Στη μαύρη επέτειο της 21η Απριλίου του 1967, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας τιμά την αντιδικτατορική αντίσταση του λαού μας. Τιμούμε όλους όσους θυσίασαν την προσωπική τους ελευθερία, τη σωματική τους δικαιολογία, ακόμη και την ίδια τους τη ζωή και αγωνίστηκαν ενάντια στη στρατιωτικοφασιστική δικτατορία. Σαν μικρή ένδειξη τιμής και ευγνωμοσύνης, η Κομματική Οργάνωση Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ καταθέτει σήμερα στεφάνι εδώ στο παλιό κτίριο της ασφάλειας, όπου βασανίστηκαν και μαρτύρησαν εκατοντάδες κομμουνιστές και άλλοι δημοκράτες αγωνιστές ενάντια στη Χούντα. Το στεφάνι της Κομματικής Οργάνωσης θα καταθέσει ο Δημήτρης Παπαδοπουλίδης, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του